Το ποδόσφαιρο να είναι γιορτή και μόνο. Γιορτή. Ήρθαμε να κερδίσουμε. Εγώ πιστεύω θα το πάρουμε. Θα το πάρουμε το κύπελλο. Έχουμε καλύτερη ομάδα. Καλύτερο κόσμο περισσότερο. Θα το πάρουμε. Είμαι αισιόδοξο. Δεν είναι ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα απέναντι στον πρωταθλητή, στον επιχρόνια πρωταθλητή Ελλάδος. Αυτό που θα πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Άρης οπωσδήποτε είναι η ατμόσφαιρα της πόλης, η άβρα αυτή των τελευταίων ημερών, γιατί καμιά φορά γυρίζει μπούμεραγκ. Ο Ολυμπιακός αναμφισβήτητα είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, αλλά ο Άρης φέτος έδειξε πολύ ωροπρόσωπο. Οι αγώνες και τα αποτελέσματα που έφερε και η θέση και σε βαθμολογία τον έχουν πολύ ψηλά. Αν έχει και με την τύχη με το μέρος, πιστεύω ότι ο Άρης θα το σηκώσει. Μακάρι να το καταφέρει σήμερα ο Άρης, έχει πολύ καλή ομάδα ο Άρης σήμερα. Αλλά το ιδανικότερο είναι για να έρθει ο Θωμάς σήμερα στο γήπεδο. Τα παιδιά να έρθουν. Για να καταλάβουν όλοι ότι το ποδόσφαιρο είναι μια γιορτή. Ότι το Καφτατζόγλιο για τον Άρη είναι το γούρικο γήπεδο πριν από 30 τόσα χρόνια. 8 χρόνια. 8 χρόνια. Εδώ πανηγυρίσαμε μια νίκη επί του ΠΑΟΚ. Θα ήταν ευτύχημα και επί προεδρίας μου, εάν παίζαμε εδώ πάλι θα κερδίζαμε. Αλλά δυστυχώς χάσαμε στην Τούμπα. Όμως σήμερα είναι τόσο δυνατό το πιστεύω των ανθρώπων του Άρη και περισσότερο των ποδοσφαιριστών και το προπονητή που, εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός δεν είναι καμιά ομάδα. Περισσοδοξία να μην γυρίσει αντίστοιχο. Αλλά το χρειαζόμαστε περισσότερο εμείς και πιστεύω ότι είναι δίκαιο να το πάρουμε. Είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό γεγονός. Το ευχάριστο είναι ότι η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ καλή και θέλω να πιστεύω ότι σήμερα θα κερδίσει το ποδόσφαιρο και θα κερδίσει ο καλύτερος. Πιστεύω σήμερα ότι θα δούμε έναν πολύ καλό αγώνα, ποιοτικό αγώνα και αυτό έχει γίνει το πρώτο μέλημά μας. Και από την άλλη πλευρά προσδοκούμε στη νίκη για τον Άρη, για την ομάδα μας, για την ομάδα εδώ της Θεσσαλονίκης που έχει ιστορία. Είμαστε μια καλή ευκαιρία για να δει ένα καλό ποδόσφαιρο, διότι και οι δύο ομάδες πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτές που μας έχουν δείξει τουλάχιστον σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος τον καλύτερο εαυτό τους. Θέλω να πιστεύω, κύριε Πετρακόπουλο, ότι θα πάμε σε γιορτή. Οι προϋποθέσεις υπάρχουν, ο κόσμος μέχρι στιγμής πάει καλά. Να πάνε καλά και οι ομάδες, να δούμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο, να είναι πραγματικά μια ολοκληρωμένη γιορτή. Εύχομαι να γίνει ένας πραγματικά τελικός, γιατί παίζουν δύο ιστορικές ομάδες και νομίζω ότι ο καλύτερος να κερδίσει. Ευχόμαστε αυτό το κύπελλο να μην σημαδευτεί με άλλα γεγονότα που δυστυχώς έχουμε συνηθίσει. Υπάρχουν μερικοί θερμοκέφαλοι, οι οποίοι πιστεύουν ότι για να μπορέσουν να επιβάλλουν την άποψή τους και το δίκιο τους, πρέπει να ανοίξουν κεφάλια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο αθλητισμός είναι πραγματικά γιορτή. Αυτή τη γιορτή τη χαιρόμαστε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να πανηγυρίζουμε. Γιορτή και χρειαζόμαστε μεγάλα αθλητικά γεγονότα για την Θεσσαλονίκη και για την προβολή της, αλλά και για την ανάπτυξή της. Χρειαζόμαστε όμως και αθλητικά γεγονότα με την κυριολεξία του όρου. Ελπίζω έτσι να κυλήσει το παιχνίδι, να κερδίσει ο καλύτερος και αυτός να είναι ο Άρης. Πραγματικά ευχόμαστε σήμερα να κερδίσει το κύπελο ο καλύτερος και να χειροκροτήσουμε στο τέλος τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων αλλά και τον κόσμο, ο οποίος μέσα και έξω από το κύπελο θα επιδείξει το σεβασμό τον οποίο χρειάζεται στο μεγάλο αυτό άθλημα. Η καρδιά τι χτυπάει, δεν χτυπάει, δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο να είναι όμορφα τα πράγματα, ομαλά, να γίνει γιορτή και ο καλύτερος να σηκώσει το κύπελλο. Και τον Πέτρο τον πήρα, τον κύριο Μαντούβαλο τον πήρα. Με πήρα, μην χαιρέτησα, σας χαιρέτησα. Πες που 1941 ποιος πήρε το κύπελλο. Ποιος τον πήρε το κύπελλο. Όποτε ποιος. 1941. 1941. 1943. Ωραία. Το θέμα είναι τι προβλέπετε. Το θέμα είναι τι προβλέπετε σήμερα, αυτό θέλω να άκουσα. Θα σου το πω εγώ. Μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Και ωραία μέρα. Το βράδυ, ενωμένη Θεσσαλονίκη θα σηκώσει το κύπελλο στο Λευκό Πύργο. Πολύ ωραία. Δεν συμφωνείτε και πάρα θα πολύ. Θα σας δώσουμε ένα ωραίο αντίγραφο να το έχετε και με την αγάπη μας. Εμείς αγαπάμε τον Ομάρχη, αλλά αγαπάμε και την ομάδα. Ένα αντίγραφο θα το έχετε. Ποιος τον σκόκα. Ο Κόκαλης. Τον Ντάμπλα, αγόρι. Ο Κόκαλης. Λοιπόν, Βίβα Θρύλος, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν φυσικά το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Σταύρος Πετρακόπουλος λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Ακούσαμε τις απόψεις ορισμένων επωνύμων. Σας είχαμε υποσχεθεί. Ναι, εντάξει. Και... Άρη, ολέ, 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 ολέ
Η ώρα είναι 12.30 και οι οπαδοί του Άρη σειραίουν κατά δεκάδες εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης για τις τελευταίες ετοιμασίες πριν από το μεγάλο τελικό. Οι ετοιμασίες έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλές μέρες και σήμερα που είναι και η μέρα του τελικού κορυφώνονται. Βλέπετε εδώ ότι έχει πάρα πολύ συγκεντρωμένο κόσμο, ο οποίος ήρθε να βοηθήσει, γιατί μιλάμε για κάποιες ετοιμασίες και κάποια πράγματα τα οποία χρειάζονται πολύ κόπο και πολύ χρόνο. Και ο κόσμος για να βοηθήσει, προκειμένου αυτά να γίνουν όλα στην εντέλεια, ήρθε από το πρωί σήμερα εδώ και βοηθάει σε κάποια πράγματα τα οποία έχει πει ο σύνδεσμος. Είναι ένας τελικός στον οποίο όλοι έχουν την ελπίδα του Άρης μπορεί να πάρει το κύπελλο, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα και προφανώς εξαιτίας αυτού του γεγονότος υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση και στα εισιτήρια. Γιαννάρα, το σηκώνουμε σήμερα. Σίγουρο το κυπελάκι δικό μας. Νομίζω ότι είναι απλά τα πράγματα. 3-0, 3-1, έτσι το κόβω. Νομίζω απλά. Κόκκι, κόκκι. 2-1. Ποιος παίξει στα σκοράρι. Τι? Ποιος παίξει στα σκοράρι. Ο Κόκκι. Να δούμε πώς θα γίνει, παιδιά. Μακάρι να το πάρουμε, να το σηκώσουμε. Να μην γίνουν επεισόδια και να πάνε όλα καλά. Αρευκίνη. Αργιανάρα, βάμος, άντε γεια μας, γεια μας. Γεια μας, γεια μας. Αργιανάρα. Το κύπελο μόνο θέλουμε, παιδιά, το κυπελάκι. Το κυπελάκι να σηκώσουμε στον πύργο το λευκό. Ή εμείς ή κανείς. Αυτό και μόνο, παιδιά, τα λέει όλα. Θα πάμε να πάρουμε το παιχνίδι, γιατί είμαστε φίλαθλοι πάνω απ' όλα και θέλουμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι για να πάρουμε το κύπελο. Υπάρχει δίψα, υπάρχει. Υπάρχει, είναι Θεσσαλονίκη, είναι στην πόλη μας και πρέπει να το πάρουμε. Από πού έχετε έρθει? Από Πολύγερο, από το Super 3 Πολυγύρου. Αλλοφορείο, ήρθαμε εδώ για τον Άρη μας για να πάρουμε το κύπελο μετά από 38 χρόνια. Σίγουρο. Είναι σίγουρο. Το θέλει νομίζω και ο Θεός. Ήρθε η σειρά μας. Η ώρα είναι 1.30 και τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους οπαδούς του Άρη από τις περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης σταθμεύουν εδώ στην περιοχή του Λευκού Πύργου και αφήνουν τους οπαδούς της ομάδας. Παιδιά, από πού έχετε έρθει? Από Βέρεια. Στόχο φυσικά να σηκώσει η ομάδα σήμερα το τρόπαιο. Ο Γιώργος, ο Κολτσίδας, θέλουμε το κύπελο εδώ μέσα. Γιατί είμαστε τρελαμένοι για αυτό το τίτλο. Βέρεια Super 3. Βέρεια Super 3. Άρης, θρησκεία, Βέρεια Super 3. Είμαστε ξενύχτες δύο μέρες. Ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη από το πρωί και θα σηκώσουμε την κούπα. Η κούπα είναι του Άρη. Κύπελο. Κύπελο. Είστε πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων Άρη Super 3 στο Παρίσι. Κάνατε τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα για να βρεθείτε κοντά στην αγαπημένη σας ομάδα. Για τον Άρη δεν υπάρχει, ας πούμε, απόσταση. Ακολουθούμε παντού. Είμαστε άρρωστοι και ειδικά η γη μου είναι πιο άρρωστη και από μένα, οι οποίοι μιλάνε λίγα ελληνικά. Την πρώτη λέξη που μάθανα, ας πούμε, είναι Άρης. Από τη Νέα Υόρκη εγώ. Εσύ ταξίδευσες από τη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσεις το σημερινό τελικό με τον Ολυμπιακό. Εκούμε το κύπελο εμείς κάνεις. Εσύ? Από τη Παρίσι. Αριανάρα με το κύπελο, Αριανάρα, Super 3 Παρίσι. Η ζήτηση για τα εισιτήρια του τελικού ήταν τεράστια, πολύ μεγαλύτερη από τον αριθμό των εισιτήριων που διατέθηκαν. Έτσι, πολλοί κόσμοι παρακολούθησε τον τελικό ανάμεσα στον Άρη και στον Ολυμπιακό από τις γιγαντοοθόνες που είχαν τοποθετηθεί από τον Δήμο Θεσσαλονίκη στην πλατεία Αριστοτέλους. Ο αγώνας ξεκινά και όσοι δεν τον παρακολουθούν από την εξέδρα τον ζουν από τη γιγαντοοθόνη που έστησε στην πλατεία Αριστοτέλους ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σε ένα αθλητικό πανηγύρι, φίλαθλοι του Άρη μοιράστηκαν την πλατεία Αριστοτέλους περιμένοντας με δίψα το τρόπαιο. Μπράβο ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν στην γραμμή της μεγάλης.
Οι φιλαθλοί που συγκεντρώθηκαν στην καρδιά της Θεσσαλονίκης δεν ήταν πολλοί, ήταν όμως αρκετοί για να ανεβάσουν τον παλμό. Ο αγώνα, άλλο να παίζεις φιλικά παιχνίδια και άλλο να παίζεις. Με συνθήματα και πάθος οι φιλαθλοί του Άρη έζησαν στιγμή προς στιγμή τον τελικό, περιμένοντας την νίκη. Οι φίλοι του Άρη. Θυμίζω για μια ακόμη φορά ότι